Μέσα σε μία εβδομάδα, αγαπητοί ακροατές, η Αιθιοπία θρηνεί τόσο τον θρησκευτικό όσο και τον πολιτικό ηγέτη της. Και οι δυο ήταν αναγνωρισμένες προσωπικότητες και ιδιαίτερα ο Πρωθυπουργός Μέλες Ζενάουι. Στον Ζενάουι έχουμε ήδη αναφερθεί και ειδικότερα τι είπαν οι ηγέτες του κόσμου για εκείνον. Σήμερα φιλοξενούμε στο πρόγραμμά μας την κυρία Μαρία Στρίντζου, η οποία για μια 20ετία συνεργάστηκε μαζί του από τότε που η ίδια βρέθηκε ως υπάλληλος φιλανθρωπικού οργανισμού στην περιοχή Τιγραίας της Αιθιοπίας, πατρίδα του Ζενάουι. Η κυρία Στρίντζου μιλά με τον Αλέξη Ντουντουλάκη. Έχω τώρα περίπου 21 χρόνια που τον ξέρω πάρα πολύ καλά, το Μέλες Ζενάουι. Από τις επαφές που είχες μαζί του και από τη γνωριμία, την ενδιάνη γνωριμία, τι άνθρωπος ήταν? Για να ξέρεις τον Μέλες, είναι για να ξέρεις σαν να γνωρίζεις ένα θεό. Ήταν ο ήρωας της Αιθιοπίας, να φανταστείς, ξεκίνησε από 18 το χρόνια, ήταν τόσο πανέξυπνος που τον πήρανε οι ξένοι και τον δώσανε διατροφία για να σπουδάσει στην Addis Ababa, σε ένα military school. Τότε αυτό το σχολείο ήταν για τους πιο έξυπνους, τους έπαιρναν από τα χωριά. Να φανταστείς, το χωριό του είναι ένα από τα πιο φτωχά, και αυτό ένα πολύ φτωχό παιδί, μέσα στα βωνά. Και άρχισε να σπουδάζει για γιατρός. Ήταν ο πρώτος σε όλα. Και όμως, γιατί γινόταν αυτός ο εμφύλιος πόλεμος και χτυπούσαν το Τίγραι, ένωσε με τους άλλους που ξεκίνησαν το Ανταρκτικό. Και σιγά σιγά βγήκε σαν το κεφάλι. Ήταν επικεφαλής δηλαδή. Ναι, ναι. Και έτσι ας πούμε, στο Ανταρκτικό ο Μέλες Ζενάουι είναι η καρδιά του, είναι της καρδιά της το Ανταρκτικό, είναι και το κεφάλι. Και είναι τόσο έξυπνος άνθρωπος που δεν μπορεί κανένας να τα βγάλει πέρα με αυτόν. Δηλαδή μπορείς ό,τι και να τον ρωτήσεις, τα ξέρει τα πάντα για όλα τα πράγματα. Δηλαδή είναι μεγάλη, είναι πρωθυπουργή, ποιος και ποιος δεν προσπαθεί να τον πιάσει, ας πούμε, ας πούμε με τον Ομπάμα, μπορεί να κάτσει και να μαλώσει και να τα βγάλει πέρα αυτός και να νικήσει τον Ομπάμα. Δηλαδή τέτοια ξυπνάδα δεν υπάρχει στην Αφρική και γι' αυτό τον εκτιμούν όλοι. Και αυτά τα 20 χρόνια που είναι πρωθυπουργός, πάντα συνέχεια διαβάζει, έκανε και το δοκτοράτο. Τελείωσε αυτό. Είναι πολύ δυναμικός άνθρωπος. Μαρία, στα 20 χρόνια αυτά που διοίκησε την Αιθιοπία, τι άφησε πίσω του? Άφησε πίσω πάρα πολλά πράγματα, γιατί από αυτόν, όπως λέω, ήταν πολύ τίμιος άνθρωπος. Αγαπούσε την πατρίδα του και αγαπούσε όλη την Αφρική, αλλά αγαπούσε και το Τίγραϊ. Ήταν visionary, είχε μεγάλα προγράμματα είχε στο μυαλό του για την Αιθιοπία. Από αυτόν ξεκίνησαμε. Τώρα έχουμε πάρα πολλά σχολεία, νοσοκομεία, εργοστάσια. Έρχονται από παντού τώρα για να κάνουν invest στην Αιθιοπία, γιατί αυτός προσπαθούσε να τραβήξει τον φτωχό από την φτώχεια. Έχουμε hydroelectricity, αλλά πήρε τα κοινά από την Αιθιοπία, από τα νερά τους, τα βουνά, και έκανε hydroelectricity σε 4-5 μέρη στην Αιθιοπία, και τώρα πουλάνε το ηλεκτρισμό στο Σουδάν. Ναι. Και σε άλλα κράτη. Δηλαδή έχουν προδέψει τόσο πολλά τα πράγματα. Ήξερε πώς να εκμεταλλεύσουμε το νερό, τη γη, να φέρει από όξο investment. Σε 20 χρόνια χτίζουμε αυτοκίνητα. Έχουμε εργοστάσια για αυτοκίνητα τώρα στην Αιθιοπία. Όλα τα policies, αυτά που βγάζει το κράτος, όλα είναι από το νου του. Όλα που είναι γραμμένα, every strategy, every policy, είναι από το Μέλες Ζενάουι. Δηλαδή, τόσο φτάνει το μυαλό του. Δηλαδή, με την απώλειά του, πιστεύεις ότι θα βρεθεί άνθρωπος να συνεχίσει το έργο του? Well, αυτό είναι το δύσκολο τώρα, γιατί δεν ήταν μόνο βοήθεια στην Αιθιοπία και ο ήρωας της Αιθιοπίας, ήταν ο ήρωας της Αφρικής. Ναι. Γιατί όπως είπα στα G20, πάντα αυτός ήταν για το climate change, για διάφορα προβλήματα που αφορούν την Αφρική. Αυτός μιλούσε, αυτός πολεμούσε. Και έτσι θα τον χάσουμε όχι μόνο η Αιθιοπία, αλλά και όλη η Αφρική.
Είναι πολύ δύσκολα. Τώρα έχουν κανένα 2-3 χρόνια που το κόμμα προσπαθεί να βγάλει την νεολαία, να τους πάρει από πίσω τους και να τους μάθει από την αρχή για τα πολιτικά. Αλλά ένας άνθρωπος σαν αυτό με τέτοια πείρα από το Ανταρκτικό να ξεκινήσει από τη φτώχεια και να φτάσει σε αυτό το σημείο, μιλάμε τώρα, είναι 57 χρονών, ξεκίνησε από τα 18 του χρονών. Είναι δύσκολα σε αυτόν τον αιώνα να βρεις έναν άνθρωπο που να έχει τέτοια πείρα. Όμως σιγά σιγά πρέπει να βγάλουν άλλους. Δυστυχώς η Αιθιοπία έχει και αυτούς που προσπαθούν να τους κάνουν κακό. Αυτό είναι και από έξω από τους ξένους. Είναι, δυστυχώς είναι τώρα και μουσουλμάνοι από το Saudi Arabia και άλλα κράτη που προσπαθούν να κάνουν ανησυχίες στην Αιθιοπία. Και είναι από άλλες εθνικότητες που προσπαθούν να κάνουν επανάσταση ξανά στην Αιθιοπία. Σε τώρα αυτόν τον καιρό πρέπει η πολιτική της Αιθιοπίας και ο κόσμος να ενωθούν πάρα πολύ. Και όταν υπάρχει πρόβλημα στην Αιθιοπία, πάντα ο κόσμος ενώνεται. Και με αυτό ευχόμαστε να μπορούν να ενώσουν ξανά, να ξεχάσουν αυτές τις εθνικότητες και τα προβλήματα και να ενωθούν για το κράτος τους. Γιατί το πιο χειρότερο πράγμα που μπορεί να γίνει, να αρχίσουμε ξανά τον εμφυλιοπόλεμο. Λοιπόν, Μαρία.